ένα θέμα που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία και υποθηκεύει τα θεμέλια την οικονομία των οικοκυριών και την οικονομία των επιχειρήσεων. Η αύξηση των επιτοκίων έχει φέρει στα όρια του τις εμπορικέ επιχειρήσει που εδώ και 15 χρόνια μέσα σε άλλε πάλιλε κρίσει παλεύουν να κρατηθούν όρθιε. Η μικρομεσαία επιχείρηση έχει προβλήματα πάρα πολλά. Αυτό όμω το βασικότερο που είναι το κυρίαρχο είναι η έλλειψη ρευστότητα. Μικρό ε, τραπεζικός τραπεζικό δανεισμό σε μερικέ καθόλου και αυτός όμως ο δανεισμός, ο τραπεζικός, αυτό όμω ο δανεισμό ο τραπεζικό αυτό, αυτό το διάστημα με την αύξηση των επιτοκίων ενδεχομένω έχει αλλάξει όλου του προγραμματισμού των επιχειρήσεων. Τα υψηλά επιτόκια δημιουργούν, ε, έχουν πολλέ παρενέργειε στην πραγματική οικονομία και κυρίω στι μικρομεσαίε επιχειρήσει στις εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες ε, πάσχουν από ρευστότητα. Δεν έχουν, ε, και ιδίως οι ελληνικές επιχειρήσεις, δεν έχουν την αντίστοιχη ρευστότητα που έχουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Άρα είναι πολύ ζωτική σημασία να δούμε τα επιτόκια να πέφτουν. Είναι ένα θέμα που αν δεν δοθούν λύσεις, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα αρχίσουν να δημιουργούνται μεγάλη κίνδυνη για την ελληνική οικονομία. Όπω τόνισαν οι συμμετέχοντε στην ημερίδα με θέμα οι επιπτώσει τη αύξηση των επιτοκίων στι εμπορικέ επιχειρήσει, που διοργάνωσε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλογών Κρήτη, είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν μέτρα που θα απορροφήσουν μέρο των κραδασμών που δημιούργησε η αύξηση των επιτοκίων, προκειμένου να καταφέρει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να αντέξει τις πιέσεις. Τα επιτόκια βλάπτουν σοβαρά την οικονομία, τα υψηλά επιτόκια. Ε, και ξέρετε, το πρόβλημα για, γιατί ανέβηκαν τα επιτόκια, ανέβηκαν εξαιτία του πληθωρισμού. Αλλά ο πληθωρισμός στην Ευρώπη δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της ζήτησης, γιατί τα επιτόκια σκοπεύουν στο να, στο να φρενάρουν τη ζήτηση. Δεν ήταν αποτέλεσμα της ζήτησης, ήταν αποτέλεσμα και άλλων παραγόντων όπως οι εφοδιαστικές αλυσίδες, η ενέργεια, που αυτά δεν μπαίνουν στο ραντάρ των επιτοκίων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας έρχονται μετά από μια περίοδο παραταμένης κρίσης τόσο της οικονομικής όσο και της υγειονομικής με αυτούς τους όρους που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτά τα επιτοκία θα αντέξει. Αυτό είναι το ερώτημα, γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε τρόπο ούτω ώστε να μπορέσει όντω να είναι ανθεκτική η μικρομεσαία επιχείρηση. Είναι καθήκον και δικό μα να βρούμε αυτέ τι λύσει. Και με τα συμπεράσματα αυτά να πάμε στην κυβέρνηση οι φορεί του οικονομικού κυκλώματο και να δηλώσουμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα διότι διαφορετικά καταστρέφεται η ελληνική οικονομία. Όπω σημείωσε πάντω ο τέο συντονιστή του Γραφείου Προπολογισμού τη Βουλή Παναγιώτη Λιαργόβα, το επόμενο διάστημα φαίνεται πω θα υπάρξει αποσυμπίεση τη κατάσταση με τα καλά νέα για τα επιτόκια να αναμένονται το δεύτερο εξάμεινο του 2024. Δεν πιστεύω ότι θα πάμε στην περίοδο των μηδενικών επιτοκίων όπω είχαμε κάποια χρόνια παλαιότερα, αλλά έστω το ότι θα πέσουν τα επιτόκια και θα βρίσκονται περίπου στα επίπεδα του πληθωρισμού, ε, θα, είναι κάτι, θα είναι ένα θετικό για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να ξέρουμε, ότι από το 2024 επιστρέφουμε στα πρωτογενή πλεονάσματα. Άρα δεν μπορεί να έχουμε και υψηλά επιτόκια και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή και σφιχτή νομισματική πολιτική και σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Ε, θα, θα υπάρξει ασφιχτία, ασφιξία αν έχουμε και, και τις δύο πολιτικές τόσο σωστές, άρα πρέπει κάπως να, να, να δοθεί χώρος για να ανασάνει η οικονομία.